Βολιδοσκοπεί εταιρείες αλλά και μεμονωμένους ιδιοκτήτες λεωφορείων στην Πάφο το Υπουργείο Μεταφορών, αφού θεωρεί ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια συνεννόησης με τον ΟΣΥΠΑ. Στόχος είναι να βρεθεί λύση τουλάχιστον για τη μεταφορά μαθητών μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Εάν δεν το πράξουν στα εκ του νόμου προβλεπόμενα περιθώρια, τότε θα πάρουμε τα διάφορα εναλλακτικά μέτρα που υπάρχουν και που είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε για να προσφέρουμε την δημόσια υπηρεσία μεταφορών στους πολίτες. Έτοιμοι να συγκρουστούν με οποιονδήποτε προσπαθεί να σπάσει την απεργία τους, δηλώνουν πάντως οι εργαζόμενοι που συνεχίζουν να ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων του Δεκεμβρίου. Μετέπισαν ήδη, όπως λένε, δύο εταιρείες τις οποίες προσέγγισε το Υπουργείο Μεταφορών. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκεί στη Λεμεσόν και στην Πάφο που έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να σπάσουν την απεργία μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω στο Υπουργείο να μην ξαναπροσπαθήσει με άλλες εταιρείες και δεν θα καταφέρουν τίποτε. Την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής ενημέρωσε εντωμεταξύ το πρωί Βασιλική Αναστασιάδου για τις νέες συμβάσεις στις δημόσιες μεταφορές που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020. Και να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική σχέση με τις ανάδοχες εταιρείες. Θα βασίζονται στην προσφορά των αναδόχων εταιρεών, οι οποίες θα φέρουν και το ρίσκο των εργασιών τους. Το κόστος του νέου συστήματος μεταφορών αναμένεται να αγγίξει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.